Σε περίπτωση που στη συνέχεια της διαπραγμάτευσης δεν γεφυρωθεί το χάσμα μεταξύ της ελληνικής κυβέρνησης και των Ευρωπαίων εταίρων, πιστεύετε ότι θα πρέπει να δεχθούμε ένα συμβιβασμό ή θα πρέπει να πάμε σε οριστική ρήξη? Συμβιβασμός, λέει το 65,1%, ρήξη το 31%. Λοιπόν, εδώ οι δύο στους τρεις είναι υπέρ του συμβιβασμού, να δεχτούμε συμβιβασμό, και ένα στους τρεις υπέρ της ρήξης. Είναι... Το ρήξη δεν συνεπάγεται και έξοδος λοιπόν, από το ευρώ. Πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται ανακόμα, γιατί έχει πολύ μεγάλη σημασία τι λέει ο κόσμος ανάλογα με αυτό που ψήφισε στις εκλογές. Σε περίπτωση λοιπόν που δεν γεφυρωθεί το χάσμα, πάμε σε συμβιβασμό ή σε ρήξη. Από το ΣΥΡΙΖΑ βλέπουμε ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον στοιχείο, ότι είναι μοιρασμένος ο κόσμος που ψήφισε ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. 48,3% λέει συμβιβασμός, 47,3% λέει ρήξη. Στα υπόλοιπα κόμματα δεν έχει νόημα να τα δούμε, γιατί είναι τεράστιο το ποσοστό εκτός από ναι, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, που ότι... μιλάει για συμβιβασμό ναι. βασικά. Όχι, ναι, δηλαδή πιο καθαρά υπέρ, ΑΝΕΛ, υπέρ του συμβιβασμού ναι. είναι η ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας, του Ποταμιού και του ΠΑΣΟΚ, και πιο καθαρά υπέρ της ρήξης, η ψηφοφόρη του ΚΚΕ και της Χρυσής Αυγής. Αυτό είναι το σχόλιο. Ναι. Για να το... Είναι το οποίο είναι χαρακτηριστικό. Είναι χαρακτηριστικό. Ποια κόμματα θέλουν τη ρήξη? Η Χρυσή Αυγή, που επιθυμεί την Ελλάδα εκτός Ευρώπης. Το Κομμουνιστικό Κόμμα, το οποίο σαφώς λέει ότι θέλω την Ελλάδα εκτός Ευρώπης. Θέση. Και ο μισός ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος λέει ότι εγώ θέλω την Ελλάδα εκτός Ευρώπης. Και ΣΥΡΙΖΑ, οι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ όμως έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Βεβαίως έχουν γιατί ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Γιατί είναι χωρισμένοι, είναι διχοτομημένοι. Χωρισμένοι στα δύο. Και ίσως αυτό αν δείτε είναι όλες και το όμως ένα καρτέλες, θα αλλάξετε γνώμη. Τι είπατε? Αν δείτε όλες τις καρτέλες. Θα τα δούμε όλα. Εσείς προλάβατε και την είδατε όλη τη δημοσιογράφηση. Καθόλου. Είμαι διαβαστερός. Λοιπόν. Πάμε να δούμε τώρα ποιο είναι το αίσθημα του κόσμου, αν φοβάται τη χρεοκοπία. Το ερώτημα είναι, πιστεύετε ότι είναι υπαρκτό το ενδεχόμενο χρεοκοπίας της Ελλάδας στο επόμενο διάστημα? Το ναι είναι 56,8 και το όχι είναι 38,8. Θωμά, να δούμε και τα κόμματα πώς απαντούν, δηλαδή οι ψηφοφόροι των κομμάτων. Ναι, θεωρούν περισσότερο πιθανό το ενδεχόμενο της χρεοκοπίας οι ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας, του Ποταμιού, του ΠΑΣΟΚ, αλλά και των Ανεξαρτήτων Ελλήνων, το 57%. Τώρα, το ενδιαφέρον εδώ είναι ότι το ενδεχόμενο της χρεοκοπίας, ναι. μάλλον η χρεοκοπία σαν ενδεχόμενο, ναι. αυξήθηκε κατά 19 μονάδες από την προηγούμενη μέτρηση, μέσα σε διάστημα 2 μηνών. Ο κόσμος φοβάται πάρα πολύ απλά. Είναι ένα θέμα το οποίο θα το συζητήσουμε τώρα. Πάμε να δούμε τα υπόλοιπα ζητήματα, γιατί όλα αυτά τα οποία έχουν μπει στο τραπέζι, αρχίσαμε και τα συζητάμε, που δημιουργούν τα ερωτηματικά στον κόσμο. Δημιουργείται το ερώτημα, θα πάμε σε συμφωνία, θα γίνει συμβιβασμός ή καλύτερα να πάμε σε ρήξη, το είδαμε. Το επόμενο ζήτημα το οποίο έχει μπει στο τραπέζι είναι το δημοψήφισμα. Να πάω να πάρω τις κάρτες. Λοιπόν, πάρτε και εσύ τις κάρτες. Πολλά κυβερνητικά στελέχη, είναι το ερώτημα, θεωρούν ανέφικτο το συμβιβασμό και πιστεύουν ότι πρέπει να πάμε σε δημοψήφισμα. Εσείς πιστεύετε ότι πρέπει να γίνει δημοψήφισμα, λέει ένα 37,3%, να μην γίνει δημοψήφισμα, λέει το 58,1%. Ναι, πράγματι. Η πλειοψηφία των πολιτών δεν θέλουν δημοψήφισμα και περισσότερο έντονο είναι μεταξύ των ψηφοφόρων της Νέας Δημοκρατίας, του Ποταμιού και του ΠΑΣΟΚ. Ναι, υπέρ του δημοψηφίσματος είναι περισσότερο η ψηφοφόρη των Ανεξαρτήτων Ελλήνων και του ΚΚΕ και εδώ πάλι είναι μοιρασμένη η ψηφοφόρη του ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Του ΣΥΡΙΖΑ, 48% ναι στο δημοψήφισμα, 47% όχι στο δημοψήφισμα. Δηλαδή εδώ υπάρχει ένα περίεργο πράγμα. Αρνείται ο ίδιος ο πολίτης να τοποθετηθεί για ένα τόσο σοβαρό θέμα ναι, και, και αναθέτει στους εκπροσώπους του να αποφασίσουν για λογαριασμό του, προφανώς εκ των υστέρων, για να ασκήσει την κριτική. Όχι, ναι. κύριε Παπά. Όχι, διότι όχι. ο πολίτης με το αλάνθαστο ένστικτό του δεν καταλαβαίνει ότι το δημοψήφισμα σημαίνει ναι ή όχι άλλο στο ευρώ. Αυτό αν υπάρχει παρακάτω, ναι. Αλλά... Όχι, όχι, ναι. μην υπάρχει παρακάτω. Υπάρχει. Λογικό, σε ρωτάει, πολλά κυβερνητικά στελέχη, σκρίβε Λαφαζάνης, θεωρούν ανέφικτο το συμβιβασμό και πιστεύουν ότι πρέπει να γίνει δημοψήφισμα. Αυτός λοιπόν ο πολίτης που διαβάζει αυτή την ερώτηση σου λέει, α, παπά,
δεν θέλω δημοψήφισμα, διότι εγώ θέλω την Ελλάδα μέσα στο ευρώ. Θα ψηφίσω λοιπόν σαν πολίτης να μείνει μέσα στο ευρώ. Ναι, αλλά δεν θέλω, διότι θα με έχει οδηγήσει. Αυτό το ρεύμα υπέρ του ευρώ είναι καθαρά και πλειοψηφικά. Λοιπόν, Τάσο, περίμενα να δούμε και τις επόμενες, τα επόμενα ερωτήματα. Προφανώς για να προϋποθέτει η ερώτηση ότι δεν θα έχει γίνει συμβιβασμό. Λοιπόν, νομίζω στην περίπτωση λοιπόν που γίνει δημοψήφισμα. Αυτό είναι πιο σημαντικό. Τι θα ψηφίζανε. Εδώ έχουμε πρόθεση ψήφου δημοψηφίσματος. Λοιπόν, ρήξη και χρεοκοπία, το 37%. Χρηματοδότηση με μνημονιακά μέτρα, 54,2%. Αυτό έχει και ένα συγκριτικό διάγραμμα, γιατί αυτή την ερώτηση, Θωμά, την είχαμε θέσει και στις προηγούμενες δημοσκοπήσεις. Ναι, αλλά με τελείως διαφορετικό τρόπο, γιατί μπλέκαμε μέσα και το ευρώ και τα λοιπά, γι' αυτό αποφεύγουμε να κάνουμε τη σύγκριση. Πάντως το 37, συμπέρασμα είναι περίπου το ίδιο. Το 37 αλλά είναι σχετικά υψηλό ποσοστό, έτσι. Ναι, προφανώς. Αλλά λέμε εδώ ότι σε περίπτωση δημοψηφίσματος, που σημαίνει ότι υπάρχει πολύ σοβαρή εμπλοκή, έτσι. Ναι. Λοιπόν, εδώ τώρα έχουμε ανακόμα τις απαντήσεις που και εδώ έχουν ένα ενδιαφέρον, γιατί θα δούμε ότι υπάρχουν και πάρα πολλές αντιφάσεις στον κόσμο σε αυτά τα ζητήματα και πώς θα ήταν διαφορετικό άλλωστε. Οι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ απαντούν ότι θα ψήφιζαν στο 31,9% χρηματοδότηση με μνημονιακά μέτρα, ρήξη και χρεοκοπία το 57,1%. Ναι. Το ερώτημα αυτό για τη ρήξη το συνέδεσες με τη χρεοκοπία, ότι από τη στιγμή που υπάρξει ρήξη. Μα προφανώς, ουσιαστικά το δίλημα είναι αυτό. Ή θα πρέπει να δεχτούμε κάποια μέτρα, κάποια συμφωνία για να χρηματοδοτηθεί η χώρα, ή από την άλλη πλευρά είναι να πάμε σε ρήξη, που αυτό θα σημαίνει και χρεοκοπία. Έτσι. Είναι σαφέστατο. Δεν υπάρχει πιο καθαρό ερώτημα. Χρεοκοπία εντός ή εκτός ευρώ. Αυτό είναι άλλο. Επειδή υπάρχει η θεωρία, το μοντέλο. Το θέτουμε και αυτό το ερώτημα. Έχετε απόλυτο δίκιο και το θέτουμε ξεχωριστά, κύριε. Γιατί μπορεί κανείς να χρεοκοπήσει και εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν έχει συμβεί μέχρι τώρα κάτι τέτοιο. Λοιπόν, πάμε τώρα. Γι' αυτό προχωράμε και παρακάτω. Πάμε να δούμε τώρα και το ζήτημα που αφορά το ευρώ και τη δραχμή. Το ερώτημα είναι αν το δημοψήφισμα είναι τελικά υπέρ της ρήξης. Θεωρείτε ότι στη συνέχεια η χώρα πρέπει να παραμείνει στο ευρώ ή να επιστρέψει στη δραχμή. Και εδώ έχουμε ένα πολύ καθαρό ποσοστό, να μείνει στο ευρώ 65,4, να πάει στη δραχμή 27,3. Και εδώ είναι και η απάντηση στο ερώτημα του κυρίου Παπά, έτσι. Είναι σαφές. Βέβαια, εδώ είναι εάν όλα πάνε στραβά. Διότι αν βάλεις κανείς την ερώτηση ευρώ ή δραχμή, είναι το 80% υπέρ του ευρώ και το 20% λιγότερο από το 20% της δραχμής. Αλλά εδώ με όλες αυτές τις προϋποθέσεις ότι δεν θα πάμε σε συμφωνία, πάμε σε δημοψήφισμα, θα χρεοκοπήσουμε. Πάμε σε δημοψήφισμα. Είμαστε το δημοψήφισμα πει ότι είμαστε υπέρ της ρήξης, έχουμε χρεοκοπία. Ναι, σε αυτή λοιπόν τη δύσκολη περίπτωση που είναι για όλα τη χώρα, αρνητικά, τελικά, παρόλα αυτά στο ευρώ. Ναι, να είμαστε στο ευρώ, 65%. Εδώ εγώ βλέπω μία περίεργη αντίφαση και δεν ξέρω πώς εξηγείται. Πάμε να δούμε τώρα και αν ακόμα αυτό το ερώτημα, εάν έχουμε δημοψήφισμα, το αποτέλεσμα είναι υπέρ της ρήξης, εάν η χώρα πρέπει να μείνει στο ευρώ ή πάει στη δραχμή. Ο ΣΥΡΙΖΑ λοιπόν απαντάει, δραχμή 37%, ευρώ 54,7%. Και αυτό είναι επίσης πάρα πολύ ενδιαφέρον στοιχείο, γιατί είδαμε ότι οι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ, που έχουν ποσοστά αρκετά μεγάλα για τη ρήξη, ναι, βλέπουμε ότι ρήξη, αλλά στο ευρώ. Ναι, η χρεοκοπία εντός του ευρώ είναι και αυτή μια. Λοιπόν, για να πούμε και τα υπόλοιπα κόμματα. Η Νέα Δημοκρατία είναι 87,9 στο ευρώ και μόνο 9. Επεξεργάζονται διάφοροι σχέδια. Κυρία Μπακογιάννη, δεν ακουγόμαστε. Ακούει ο κόσμος και φτάνει να λέει αυτό. Τι είμαστε, αναρχικοί των εξαρχείων, ελάτε τώρα. Τα σχέδια αυτά τα εκπονούν διεθνή κέντρα, δεν είναι από εδώ. Κάτσε να τελειώσουμε την κάρτα, γιατί είναι ασέβεια προς τα υπόλοιπα κόμματα. Οι ψηφοφόροι όλων των κομμάτων είναι σχετικά περισσότερο, ανεξαρτήτως του τι κόμμα ψηφίζει. Λοιπόν, να τα διαβάσουμε, Θωμά μου. Η Νέα Δημοκρατία είναι, τάσεται 87,9% υπέρ του ευρώ, 9,9% για τη δραχμή, στην περίπτωση του δημοψηφίσματος που φέρνει ρήξη. Η Χρυσή Αυγή είναι 50% στο ευρώ, 44,7% στη δραχμή. Το ποτάμι 79,2% στο ευρώ, 16% στη δραχμή. Το Κομμουνιστικό Κόμμα είναι 35% στη δραχμή, 35 στο ευρώ. Ναι. Και αυτό είναι επίσης εντυπωσιακό στοιχείο. Ένα μεγάλο ποσοστό δεν απαντάνε. Η ΑΝΕΛ είναι 46,9 ναι, δραχμή ευρώ, μοιρασμένη και η ΑΝΕΛ. Και το ΠΑΣΟΚ είναι 85,7 στο ευρώ. Δηλαδή και όλα τα κόμματα είναι υπέρ του ευρώ. Όλα. Ακόμα και οι ψηφοφόροι αυτοί που θα ψηφίσουν για τη ρήξη. Ακόμη και στο Κομμουνιστικό Κόμμα, εκεί βλέπουμε λοιπόν ότι υπάρχει μοιρασμένο. Για να δούμε τώρα τη συζήτησή μας. Τώρα μην γελιόμαστε, όλος ο κόσμος, η πλειοψηφία του κόσμου θέλει να μείνει στο ευρώ.